Προχώρα, μωρέ, μια ώρα. Ήταν εδώ, ρε παιδιά. Παναγία μου. Πώς έγινε αυτό? Μάλιστα. Καλησπέρα, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα παίξουμε Taxi Life. Πρόκειται να παιχνίδι Taxi Simulator, από ό,τι καταλάβατε. Θα είμαστε οδηγοί ταξί, θα κάνουμε κούρσες και ανάλογα με το πώς θα τα πηγαίνουμε, θα παίρνουμε και τα bonus μας και τα tips μας κτλ. Δεν σας εγγυώμαι ότι θα πάει καλά αυτό το πράγμα, γιατί είμαι κακός οδηγός, και θα το δείξω και στο παιχνίδι. Πάμε στο βίντεο. Taxi driver begins. Feel the sea breeze on your face as you cruise along sun-kissed beaches and embark on an unforgettable adventure. Embrace the spirit of Barcelona and become the most sought after taxi driver in town. But first, let's get you a taxi driver's license. Πανέμορφα. Θα πρέπει να πάρουμε δίπλωμα. Welcome to our driving school. Καλησπέρα. Before you hit the bustling streets of Barcelona to ferry people around, we gotta teach you how to drive first. Φυσικά. So let's get started. Ωραία, σουμάχερη μου κερατάς. Drive along the curved line and park in the marked space. Αξιλού κάμερα όμως. Drive slowly and control your position. Try to be in the middle of the line. Don't cross it. Oh no, you cross the line. Try again. Pardon. Να πάρουμε τον πρώτο μας πελάτη. Ω, Παναγία μου! Ας το χειροφωνώ! Καλά, δεν χρειάζεται να το κάνετε θέμα. Πού σας πάω, πείτε μου. Μα συγγνώμη, τι φρένα είναι αυτά που έχουμε. Άντε ρε, πάτα το. Κάνω μια προσπέραση, θέλω, άντε. Με μαλάκι μπλέξαμε. Με συγχωρείτε. Να σου πω, θα πάρεις το ποδάρι από το φρένο λίγο να κάνουμε δουλειά. Ρε τι είναι αυτή, ρε. Ρε τι είναι αυτή. Παναγία μου. Παρ' το να συνεχίζουμε. Αστυνομία! Φρένα, φρένα! Εκεί. Δεν το έκανα επίτηδες. Κοίτα πως το έκανα. Ίσως τα κούμπησα. Άμα έχει νεύρο άλλος, ρε παιδί μου. Θέλει απλά να σε γράψει, ξέρω εγώ, ή να σε... Πεζός, τον πάτησα. Πεζό πως όχι. Προχώρα, μωρέ, μια ώρα. Ήταν εδώ, ρε παιδιά. Παναγία μου. Πώς έγινε αυτό? Μάλιστα. Έλα και εσύ, άντε τελείωνε. Βλέπετε, περνάει η υπομονή του, πέφτει. Με λίγο πιο σιγά τώρα. Πας και καταφέρουμε πάρα με την πρώτη μας κούρσα, δηλαδή. Ήλαιος. Okay. Γεια σας. Very καλά. Good. You have completed your βούλωτο, 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 βούλωτο. Μπείτε μέσα, σας πετάξω. Πραγματικά όμως σας πετάξω. Εννοείται ότι δεν ανάβουμε φλάς. Ποιο λόγο να ανάψουμε φλάς? Ομολογώ ότι έχει πολύ ok γραφικά. Η αίσθηση της οδήγησης είναι... Οκ. Κάτσε. Όλα καλά. Τι τραβάμε, ρε παιδιά. Εγώ θέλω να τον πάω στη δουλειά του, ξέρω εγώ, να τον εξυπηρετήσω πιο γρήγορα. Και αυτός... Αχάριστος. Ας σταματήσουμε στα φανάρια, μιας και ο κύριος είναι περίεργος.
Οκ, είναι διάβαση. Μπορούμε να πάμε λίγο πίσω. Α, sorry. Άντε ρε παιδιά, άντε ρε παιδιά. Με 15 χιλιόμετρα πόλη. Εδώ θέλετε κύριε, ορίστε. Πάμε να πάρουμε τον κύριο εδώ. Hard, difficulty. Για μας είναι παιχνιδάκι. Εκεί. Πανέμορφα. 10,000 years later. Αυτή είναι πολύ νευρική. Θέλουμε λίγο προσοχή. Κάνουμε ένα turn εδώ. Πιο κάτω. Δηλαδή να κάνουμε εδώ πέρα δεν γίνεται. Κάθεσαι μπροστά, ε. Πού να ξέρεις. Τι έχεις να τραβήξεις. Έχεις υπομονή, δεν έχει πέσει. Μπορούσε να είναι και χειρότερα, δηλαδή, έτσι όπως οδηγώ. Ουπς. Τώρα, εντάξει, έχουμε μπλέξει με ηλίθιους. Πάντα τόσο φαναρί έχει η Βαρκελόνη. Παίρνει να πάω λίγο πίσω. Θα πάω. Κάνε λίγο πίσω να βλέπω το φανάρι. Και εντάξει τώρα ρε παιδιά. Γαμώ την αγνάκτηση δηλαδή. Με συγχωρείτε, ήταν απρόσμενο αυτό που συνέβη. Μένε υπομονή, μην νομίζετε. Ξατλείτε. Κοντεύουμε να φτάσουμε, ελπίζω να μην γίνει καμιά βλακεία. Και βαριέμαι να κάνω όλο αυτό το δρόμο ξανά. Τώρα, συγγνώμη, πού σταμάτησε αυτός. Πού σταμάτησε. Και εγώ τώρα, δηλαδή, τι να πω ρε παιδιά. Παραγία μου. Κοίτα κατά φλάζ. Ξεχάστηκα. Όλα καλά. Νομίζω. Πάμε αργά αργά. Τι ώρα σπατάει φρένο. Για κάποιο λόγο το οποίο δεν καταλαβαίνω. Εντάξει μωρέ αφού μ' είδες. Μια χαρά, αφού τα καταφέρουμε αυτό. Να... Μια χαρά, πήραμε 300. Take this task, yes. Δεν πέσει κανένα φανάρι, πάμε λίγο πιο γρήγορα. Οπ, συγγνώμη. Έχετε φοβίες με το τρέξουμε. Θα περάσουμε τέλεια. Είναι 2 χιλιόμετρα, ρε γάμο, το στανιό μου γαμό. Πού πάτησε φρένο άλλος, πού πάτησε φρένο άλλος. Ρε πάνε να θεμάσαι. Κοιτάτε. Μια χαρά σας πάω. Δεν έχετε παράπονο. Έτσι είναι όταν έχεις εμπειρία στο τιμόνι. Μας τελείωσε ο δρόμος. Συγχωρείτε. Εγώ αυτά τα έχω, τους δρόμους έχω φάει. Το κουτάλι που λέτε, κύριε. Δεν μασάω καθόλου. Μια ζωή στους δρόμους είμαι. Όπα, έχουμε ακόμα 1,8 χιλιόμετρα. Και εσύ στρίβεις, τέλεια. Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Κοίτα πως πέφτει, παιδί, καζώνω λίγο. Κάτσε ρε εσύ. Να πάμε στον προορισμό μας. Θα πάμε. Γιατί πρέπει. Α, σε ακούσω το δρόμο εγώ. I'm never taking a cab again. Καλά, άρρωσε, μωρέ. Κάνετε όλοι. Μιλιάγγιχτε όλοι, έχετε τα νεύρα σα και σα το εγώ. Εγώ κόβω δρόμο για εσά και εσεί μου τι λέτε.
Να με ξέρω λες και όλη η δρόμη είναι δική μου. Και είναι δική μου. Τον το μυστικό μου, δεν σου το πω ποτέ. Τσερε! Αχάριστοι όλοι σας, ρε. Δεν τρέψετε καθόλου, ρε. Εγώ αυτό που θέλω να σου πάω γρήγορα στη δουλειά σας. Πω. Λέμε εμείς για τα κάψουμε εδώ πέρα, αυτή εκεί πέρα 200 depósito. Βλέψω λίγο δρόμο από εδώ. Έτσι είναι η ζωή, δεν γίνεται. Όταν είσαι ταξιτζής, κάνεις διάφορα πράγματα για να τα καταφέρεις. Όλα αυτά θα τα μάθετε από μένα, έτσι. Αποκλειστικά. Τώρα αυτό δεν χρειάζεται να γίνει, ας πούμε. Αλλά εντάξει, έφτιαγε και αυτός που είχε βάλει τον κόλλο έξω. Έτσι. Θα ήθελα να σταματήσω εντελώς, δηλαδή. Πού είναι οι άντρες που πηδάνε μέσα στο ταξί, ρε, κατευθείαν και δεν κολλώνουν πουθενά. Αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι, κύριοι. Κάτι έχει γίνει. Έχω ανάψει λιχνίες εδώ πέρα. Διάφορα πράγματα κακά συμβαίνουν. Ακούτε, τρίζει τα μάξι. Όταν τρίζει έτσι τα μάξι, είπα να πει ότι κάτι δεν είναι καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Και μάλλον θα πεθάνουμε όλοι. Λίγο δεν μ' αρέσει η Βαρκελόνη. Αλήθεια, αλλάζω γνώμη γιατί όλοι είναι μηγιάκιχτοι. Κουντρά σε έναν τοίχο, που πας ρε μεγάλε. Αν να βοηθήσει έναν άνθρωπο να τον πας κάπου πιο γρήγορα, όλοι στη λένε. Έτσι είναι, κύριε, η ζωή. Όλοι να στη λένε, έτσι έχουμε πει. Είναι άδικο. Χάθηκε η υπομονή του, λέει. Για μένα χάθηκε η υπομονή μου με την αχαριστή σας, κύριε. Άμεσα να συνεργεί γιατί το κοντά μας κατρίζει. Repair θέλω να το κάνω. Resting. Έχει και resting. No resting for the week. Cars. Τι αμάξια έχουμε εδώ πέρα. Τι tutorial δεν μας διαφέρει. Α, έχουμε και παλιά. Vintage. Εμείς χρησιμοποιούμε αυτό. Αυτό το είχαμε στο... Πείτε. Το training. Αυτή είναι κουρσάρα να πούμε. Και άλλα. Parts. Μπορεί να αλλάξει μηχανή και τα λοιπά. Μάλιστα. Customize. Το χρώμα μπορούμε... Α, μπορούμε να βάλουμε LED. Μπορούμε να πράσινα LED. Ωραία. Parts. Customize. Outside. Είμαστε και κάγκουρες πάνω θεμά μας. Άξα. Τι άλλα να μάθουμε. Βάλουμε αυτό. Μπορούμε να βάλουμε και ερωτομή. Βελτιώνει κάτι ερωτομή ή είναι απλά έτσι για να την έχουμε. Πάλι αυτή. Μείναμε 735. Να κάνουμε οικονομία. Αλλά να σου πω κάτι. Outside. Όπα, εδώ πέρα είμαστε. Εδώ είμαστε. Και τώρα τρέμε κόσμο με την αμαξάρα που έχουμε φτιάξει. Λοιπόν, πάμε να βρούμε πελάτη. Πρέπει να κάνουμε απόσβεση των χρημάτων που κοδέψαμε. Πάμε λίγο πιο... λίγο μπλε να πούμε. Μ' αρέσει εσύ τον πετάλς που τα αφήνει και αυτά και τα λοιπά. Λοιπόν, και αυτό είναι παιδιά το παιχνίδι. Με λίγο πολύ, στην ουσία οδηγείς, κάνεις κούρσες. Προσπαθείς να βγάλεις απλώς το ζήν. Παίζοντας κανονικά, όχι όπως εγώ. Και κάπως έτσι κυλάνε οι μέρες. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο να δώσει το παιχνίδι. Αν έχει, θα κάνουμε και μελλοντικό βίντεο. Αλλά αν σας αρέσει το βίντεο, ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα share, ένα sub, ένα comment με την άποψή σας για να πείτε την άποψή σας για το βίντεο, αλλά και κάποια ιδέα για κάποιο άλλο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, αντίο και να περνάτε καλά.